Γι' αυτό βρίσκεται εκεί, γιατί πρέπει να πω και κάποια πράγματα για αυτόν τον πίνακα, γι' αυτό τον έχουμε φόντο σήμερα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κατεβάσουμε την κάμερα, να δούμε βήμα-βήμα πώς θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βάψουμε το ξύλο μας, επειδή πρόκειται για ξύλο φυσικό. Το συγκεκριμένο και η καρδούλα που έχω δουλέψει είναι ξύλα σουηδικά, οπότε έχουν τα νερά ήδη πάνω του ξύλου. Δεν ήθελα να τα καλύψω, οπότε δεν ασταρώνω, δεν κάνω καμία επεξεργασία. Θα δουλέψω τα Aqua Color της εταιρείας Tamperia, ίσα-ίσα για να δώσω ένα πιο σκούρο τόνο για αρχή σαν φόντο. Λοιπόν, γεια και στη Φλόρινα. Το πρώτο λοιπόν που θα κάνω είναι να περάσω το ξύλο μου με το καφέ χρώμα, το Νότσε το λέει η εταιρεία Tamperia. Είναι μια ωραία απόχρωση τύπου καρυδιάς, οπότε αν έχετε ένα φυσικό ξύλο, μόνο αυτό αν περάσετε, έχετε ένα πολύ 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 ωραίο χρωματισμό, πιο rustic. Είμαι και λάτρης του rustic, του country, οπότε είναι αγαπημένο χρώμα αυτό το νότσε. Περνάω λοιπόν το ξύλο μου ένα χεράκι, αν το θέλω πιο σκούρο αφού στεγνώσει μπορώ να περάσω και δεύτερο, αλλά εδώ επειδή θα μπει το εφέ ξύλο από πάνω, είναι περιττό. Οπότε, καλύπτω το ξύλο μου και τα πλαϊνά και πίσω με την ίδια απόχρωση. Πίσω δεν θα το βάψω εγώ τώρα, θα το βάψω μετά, γιατί έχουμε πει ότι τα δεύτερα εδώ έργα που δημιουργώ, που φτιάχνουμε παρέα, τα κληρώνουμε στα live και θα σας πω τον τρόπο που μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την κλήρωση. Στο τέλος. Έτσι. Να σας κρατήσω σε αγωνία. Λοιπόν, θα βάψω λοιπόν και τα πλαϊνά μου. Το πίσω θα το βάψω μετά. Και έρχομαι σε αυτό το σημείο. Βλέπετε ότι δίνει μια πολύ 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 ωραία απόχρωση καρυδιάς το συγκεκριμένο χρώμα. Δεν χρειάζεται να στεγνώσω, γιατί έχει σχωρίσει το χρώμα μου μέσα στο ξύλο, οπότε βλέπετε ότι δεν βάφει, βάφοντας και την πάστα από πάνω, δεν χρειάζεται. Για να κάνω ένα ανάγλυφο, έτσι, πολύ διαφορετικό λίγο εφέ ξύλου, να μοιάζει σαν τα θαλασσόξυλα που τα έχει φάει λίγο η θάλασσα, να μοιάζει, να έχει επίπεδα και να μοιάζει έτσι φθαρμένο, επέλεξα να χρησιμοποιήσω την πάστα, πώς το λένε, κοντρόλ, σκαλπτούρα, δεν μπορώ να την πω, δεν μπορώ. Είναι αυτή η πάστα της γλυπτικής που κάνετε τα λουλουδάκια. Είναι μία πάστα λοιπόν πολύ συμπαγής, με ίνες, σαν τριχούλες μέσα, και θα μου δώσει ένα πολύ ωραίο εφέ στις γραμμώσεις της σανίδας μετά, που θα δώσουμε τη σπάτουλα ή με τη σπάτουλα για εφέ ξύλου. Θα το δείτε δηλαδή ότι δίνει πολύ ανάγλυφο, δίνει επίπεδα χωρίς πολύ πολύ κόπο. Οπότε, με μια σπατουλίτσα, πιο κοντάρι την κάμερα, να φαίνεται μόνο το ξυλοκοπής. Ζούμαρε δηλαδή. Ζούμαρε κι άλλο, να βλέπουν εδώ τα κορίτσια, γιατί τώρα θα... Βλέπετε ότι είναι μια πολύ συμπαγής πάστα η συγκεκριμένη.
Θα επιλέξω να τη βάλω λοιπόν σε σημεία αρκετά, χωρίς όμως να υπερκαλύπτω, να αφήνω και κάποια κενάκια. Στο σπίτι θα δώσετε όσο ύψος θέλετε. Ή μπορείτε να δουλέψετε και δύο χέρια την πάστα, να βάψετε, να ξαναδουλέψετε και ένα δεύτερο χέρι από πάνω και να έχετε ακόμα πιο ανάγλυφα αποτελέσματα. Εδώ, επειδή δεν έχουμε χρόνο για στεγνώματα και όσο παραπάνω ύψος δίνει σε μια πάστα, τόσο πιο πολύ ο χρόνος στεγνώματος, οπότε δεν θα δώσω και τόσο πολύ ύψος για να προλάβουμε να το στεγνώσουμε και να το δούμε ως έχει το εφέ. Αλλά στο σπίτι δώστε πόνο, μην το φοβάστε. Όσο έτσι περισσότερο σε κάποια σημεία μπορείτε να δώσετε πιο πολύ και να κάνετε ανοίγματα, θα σας δείξω τον τρόπο, να φαίνεται έτσι σαν να έχει σκιστεί το ξύλο από μέσα. Στο σπίτι δώστε. Είναι ένα ωραίο εφέ που μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Μα φόντο σε καμβά το θέλετε. Μα κουτί θέλετε να κάνετε. Κάντε το οπουδήποτε. Η σανίδα γενικότερα ταιριάζει με όλα τα στυλ. Ταιριάζει με το country, ταιριάζει με το shabby chic, ταιριάζει με το... Εκτός τον μπαρόκ, νομίζω. Τον μπαρόκ δεν ταιριάζει τόσο η σανίδα, νομίζω. Λοιπόν, αφού τις τρώσετε έτσι άτσαλα σε κάποια σημεία, αφαιρέστε και ξαναβάλτε από πάνω, δηλαδή κάντε τις άκριες. Βλέπετε εδώ τι κάνω, να σας το γυρίσω για να δούμε αν βλέπουμε. Καλησπέρα Άννα, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Γεωργία. Βλέπω που και που κανα καλησπέρα, έτσι. Βλέπω που και που κανα καλησπέρα, δεν τα βλέπω όλα. Λοιπόν, βγάζω και βάζω σε κάποια σημεία. Η συγκεκριμένη πάστα μου το δημιουργεί αυτό. Βέβαια μετά θα τα στρώσω με τη σπάτουλα και θα το ξανακάνω. Απλά θέλω να σας δείξω και σε ένα άλλο εφέ. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη πάστα της εταιρείας Ταμπέρια, της Κουλτούρα, είπαμε, την πάστα για γλυκτική, μπορείτε να κάνετε ένα πολύ ωραίο φόντο τείχου. Σηκώνοντας κάποια σημεία, βάζοντας διαφορετικά έτσι και να φαίνεται εδώ σαν θαρμένο, σαν αλλοιωμένο. Γενικά, επειδή είναι πολύ, είπαμε, συμπαγής πάστα και με τις ίνες μέσα, σου προσφέρει αυτή την αγριάδα. Λοιπόν, μόλις περάσουμε την πάστα μας, θα βάψουμε κατευθείαν αυτή τη φορά. Αφού έχουμε χρησιμοποιήσει το καφέ πρώτο στο φόντο, με το γραφίτι της εταιρείας Ταμπέρια, πάλι νερόχρωμα, θα δώσουμε ένα χρωματισμό στην πάστα. Γεια σου, Γογούλα! Λοιπόν, πινελάκι, δεν φτάνει κιόλας, τα έχω πάει στο Θεό τα πινελάκια. Λοιπόν, το έφταζαν. Πινελάκι λοιπόν, περνάμε. Δεν πειράζει που θα βαφτεί και το κενό με το καφέ. Θα βγάλει μια απόχρωση διαφορετική της καρυδιάς, θα σκουρίνει δηλαδή, δεν θα χάσει το καφέ, το βλέπετε. Δεν χάνει εντελώς το καφέ, απλά σκουραίνει. Γιατί μιλάμε για νεροχρώματα. Για χρώματα δηλαδή που δίνουν μια απόχρωση χωρίς πολύ κάλυψη. Οπότε, περνάμε την παστούλα μας. Βλέπετε, ακόμα και έτσι να τα αφήσω, η πάστα αυτό που μου έχει κάνει, η αγριάδα αυτή που μου έχει κάνει, μου δίνει ένα ωραίο ιδιαίτερο φόντο. Οπότε, χρησιμοποιήστε τι άφοβα στα έργα σας, είτε πρόκειται για έργα steampunk, είτε πρόκειται για έργα πιο ρομαντικά. Σε αυτό το σημείο θα δώσω
γραμμές. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη σπάτουλα για εφέ ξύλου. Εάν δεν έχετε, ένα πιρουνάκι, οτιδήποτε μπορεί να αφήσει γραμμούλες, μας κάνει. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν την σπατουλίτσα μου, θα κάνω τις πρώτες μου γραμμούλες. Έτσι. Και θα ξαναβάψω λιγάκι, χωρίς να χαλάσω τις γραμμούλες μου αυτή τη φορά. Απαλώθεν με το πινέλο, πολύ 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 απαλά. Έτσι, κάποια σημεία δεν χρειάζεται να το βάψω όλο, γιατί θα στεγνώσω λιγάκι και θα περάσω ξανά καφέ. Να κάνω έτσι ένα διπλό χρωματισμό στο εφέ ξύλου μου. Οπότε, απαλώθεν, για να μην χαλάσω τις γραμμούλες μου. Και ελαφρώ στέγνωμα. Δεν έβρικα το πιστολάκι θερμοαέρα που δεν κάνει θόρυβο, που σημαίνει ότι λίγο ησυχία τώρα στην τάξη. Παίζει πιστολάκι. Για να δω και λίγα σχόλια. Ναι, λοιπόν, βάφουμε χωρίς να στεγνώσει η πάστα για να βαφτεί η πάστα. Υπάρχει πρόβλημα να βάψουμε με το νερό χρώμα από πάνω. Είναι ελαφρύ χρώμα, είπαμε. Δίνουμε μια απόχρωση απλά στην πάστα. Στάδιο στεγνώματος, στην ουσία θέλω να στεγνώσω το νερόχρωμα, όχι την πάστα. Η πάστα θα αργήσει να στεγνώσει. Απλά στεγνώνω λίγο την πάστα μου για να έρθω να κάνω κάποιες πιο έντονες χαρακές και φθαρσίματα σαν ανοίγματα στο ξύλο. Βλέπετε, η συγκεκριμένη πάστα με βοηθάει σε αυτό. Μου αφήνει και αυτές τις τριχούλες, τις ίνες, και μοιάζει το ξύλο σαν να έχει σκάσει από το χρόνο, από την παλαιότητα. Οπότε μπορώ να έρθω και να κάνω ανοιγματάκια. Να δώσω πιο ένταση δηλαδή στις ρογμές και στην παλαιότητα του ξύλου μου. Εξαρτάται τώρα τη σύνθεση, γιατί εδώ με όλα αυτά που έχω βάλει πάνω, έτσι το λουλουδικό και το καρδουλάκι, δεν φαίνεται τίποτα από όλα αυτά τα ανοίγματα που υπάρχουν στο φόντο, αλλά ήθελα να σας τα δείξω για κάποιο άλλο έργο, κάποιο άλλο φόντο που μπορεί να θέλετε να φαίνεται όλο αυτό το δάρσιμο. Οπότε, να κάνουμε εδώ ένα ανοιγματάκι, εδώ άλλο ένα. Ορίστε, εδώ πάνω θα φαίνεται ψηλά. Οπότε ας κάνουμε έτσι δαρσιματάκια πιο έντονα. Και εδώ θα στεγνώσουμε λίγο λίγο καλύτερα. Για να δω ερωτήσεις. Λοιπόν, κυρία Ματίνα, το νερόχρωμα το πρώτο, το καφέ που περάσαμε είναι το Νότσε της εταιρείας Ταμπέρια. Και το δεύτερο είναι το γραφίτ της εταιρείας Ταμπέρια. Σήμερα θα δουλέψουμε προϊόντα της εταιρείας Ταμπέρια. Είναι ένα live με προϊόντα της εταιρείας Ταμπέρια, λοιπόν. Άλλη ερώτηση. Αν θέλουμε να δώσουμε παραπάνω όγκο και περάσουμε δεύτερη φορά πάστα, την περνάμε μετά που θα βάψουμε την πρώτη πάστα και μετά που θα στεγνώσουμε, βεβαίως, κυρία Ελένη. Αν θέλεις μετά από εδώ να δώσεις δεύτερο όγκο, θα στεγνώσεις καλά. Γιατί βάζοντας δεύτερη φορά πάστα, εάν δεν έχεις στεγνώσει το πρώτο στρώμα, στην ουσία θα πατήσεις και θα ισιώσεις
τη δουλειά αυτή. Οπότε θα στεγνώσεις πολύ καλά και μετά θα δώσεις επιπλέον στρώματα αν θέλεις. Γεια σου Ελένη! Στεγνώνω τώρα, στεγνώνω, δεν μπορώ να μιλάω, όμως στεγνώνω, έχουμε πει. Καλησπέρα Μαρία από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Ελένη Καντιαλέξη. Πάστα για να μπορέσω να ξαναβάψω με το καφέ τα ανοίγματα που δημιούργησα. Λίγο να μου σταθεροποιηθεί, να μην χαλάσω το σχήμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι εντάξει, ξαναπαίρνω το καφέ μου, το πρώτο το νότσε, έτσι. Θα πάρω πάλι λίγο καφετούλι και μαλακά, γιατί δεν έχω στεγνώσει, έτσι στο σπίτι θα στεγνώσετε λίγο καλύτερα. Έρχομαι και ξαναβάφω. Τα λευκά σημεία που δημιουργηθήκανε, είτε με τη σπάτουλα, είτε με τα ανοίγματα που έκανα. Οπότε ξαναδίνω το καφέ από πάνω, γιατί θέλω να επικρατήσει το καφέ. Αν ήθελα να επικρατήσει το μαύρο, θα περνούσα με το μαύρο. Νότσι, αν ήθελα να επικρατήσει ένα άλλο χρώμα, θα μπορούσε σαν είδαμε, ας πούμε, να είναι πιο όχρα, θα έβαζα μια όχρα, νερόχρωμα. Εντάξει, είναι θέμα επιλογής, απλά εμένα μου αρέσει αυτό το καφέ, γιατί πες το, αρχίσαμε τα σαρδά, είναι νωρίς. Το καφέ αυτό μου θυμίζει το χρώμα της καρυδιάς, που είναι από τα αγαπημένα μου από τα αγαπημένα μου χρώματα. Λοιπόν, το χρώμα της καρυδιάς. Οπότε επέλεξα να ξαναπεράσω το ίδιο χρώμα, να επικρατήσει λοιπόν αυτό το καφετί. Του ξύλου. Καλησπέρα στο Αγρίνιο, καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στη Λευκάδα. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εδώ που το έχω ξαναπεράσει, κανονικά θα στεγνώσω ή θα τα αφήσω να στεγνώσει μόνο του. Βλέπετε, εδώ έχω όλα μου τα ανοιγματάκια. Έχω βάψει τα λευκά μου σημεία και έχω ένα πολύ όμορφο, εύκολα φτιαγμένο εφέ ξύλου. Στο τέλος θα το πετροπλύνουμε, αλλά για να μην σας καθυστερώ με τα στεγνώματα. Άσπρο έχει μείνει. Πού έχει μείνει άσπρο, κύριε Μέρλι, πού δεν το είδα. Εδώ, για να γυρίσω. Στις γωνίες. Για να γυρίσω να το βάψω ξανά. Θα δοθεί. Γιατί είπαμε είναι δωράκι. Ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα τα ανοίγματα της πάστας τώρα που πέρασα το καφέ. Λοιπόν, ναι, το βίντεο θα υπάρχει και στην πλατφόρμα μας για αυτή την κυρία που ρωτάει αν μπορέσει να δει την αρχή. Ναι, βεβαίως, ολοκληρωμένο αφού τελειώσει το live θα υπάρχει στην πλατφόρμα μας, το βίντεο θα υπάρχει στο YouTube, θα υπάρχει στο Facebook. Μπορείτε να το δείτε από την αρχή. Λοιπόν, θα το αφήσω στην άκρη, να μην σας ζαλίζω με τα πιστολάκια, να μαζέψω από εδώ και τα έργα μου. Και πάμε σιγά σιγά να φτιάξουμε τη σύνθεση.